Με μια μοναδική παράσταση γεμάτη μελωδίες, χορευτικές φιγούρες και συγκίνηση θα γιορτάσουν οι χοροδιπόροι τα 10 χρόνια της δημιουργικής πορείας τους την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. 10 χρόνια χοροδιπόροι είναι μια όμορφη στιγμή για τους δημιουργούς, για τους συντελεστές, για τα μέλη, για τους χορευτές, για όλους. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο, 26 του μήνα, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Θα είναι μια όμορφη βραδιά. Εδώ πρέπει να πούμε δύο πραγματάκια για τους... Η ώρα θα είναι 8.30. Και να μας πείτε τι θα περιλαμβάνει. Όπως κάθε χρόνο, στην ετήσια εκδήλωση των χοροδιπόρων, προσπαθούμε και παρουσιάζουμε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Η επιλογή δεν είναι, κάθε φορά είναι διαφορετική βέβαια, αλλά προσπαθούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο φάσμα της ελληνικής γης. Ή ξεκινώντας από τον Πόντο και καταλήγοντας στην Κρήτη, ή ξεκινώντας από την Κέρκυρα και φτάνοντας στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Άρα λοιπόν θα χορέψουν και τα παιδικά τμήματα και οι ενήλικες χωρί τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τους χοροδιπόρους? Η ιστορία με τους χοροδιπόρους ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια από δύο παιδιά, το Λάμπρο και τη Μιχαέλα, το Λάμπρο του Καρακέζου και τη Μιχαέλα Τεφαϊδά, δάσκαλοι του χορευτικού μας, για την αγάπη προς την παράδοση, του παραδοσιακού χορού και τα τραγούδια. Και ξεκίνησε δειλά-δειλά, στην αρχή με λίγα άτομα, μετά σιγά-σιγά άρχισε να πλησιώνουν την ομάδα περισσότερα άτομα και τώρα φτάσαμε αισίως να έχουμε πάνω από 100 μέλη του συλλόγου των χοροδιπόρων με παιδικό τμήμα, τμήμα αρχαρίων, μεσαίο τμήμα και ενηλίκων. Οι ηλικίες είναι από 6 έως 106 θα έλεγα. Mm-hmm. Εδώ να πω ότι η ομάδα ελληνικών παιδιστικών χωρών χοροδιπόρων είναι υπό τη σκέπη του πολιτιστικού συλλόγου Πυρωτών νομού Λέσβου. Τις έχουμε εγκαλιάσει δηλαδή ο σύλλογος την ομάδα των χοροδιπόρων και μαζί δημιουργούμε παράδοση και πολιτισμό. Αν κάποιος θελήσει να εγγραφεί στους χοροδιπόρους, ποια είναι η διαδικασία? Είναι πολύ εύκολη. Να έρθει σε εμάς. Να έρθει στο γραφείο μας, στην οδό Βενιαμίν Λέσβου 12α, και εκεί πρώτα θα τον κεράσουμε κάτι και μετά θα κάνει εγγραφή. Mm-hmm. Θα κάνει μια αίτηση, συνδρομή είναι μηνιαία. Ξεκινάμε τα μαθήματα γύρω στον εγγραφές το Σεπτέμβριο και τα μαθήματα τον Οκτώβριο και μέχρι τον Ιούνιο. Εδώ να σημειώσω πάλι ότι οι χοροδιπόροι εκτός από την ετήσια παράσταση που κάνουμε συμμετέχουμε και σε άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικές και στο νησί και εκτός νησιού. Έχουμε πάει στην Πέργαμο ενδεικτικά, έχουμε πάει στην Αλεξανδρούπολη, στην Άνθια στο φεστιβάλ, έχουμε στην Τένεδο και πέρα από αυτό διοργανώνουμε και κάποιες εκδρομές εδώ στο νησί, μονοήμερες. Πρόσφατα βέβαια πήγαμε και στην γενέτρια του Συλλόγου του Πυρωτών στα Γιάννενα, τις Απόκριες, ένα τετραήμερο ταξίδι. Γενικά περνάμε πολύ ωραία, είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια παρέα. Δηλαδή όσοι έρχονται μαζί μας, και δεν το λέμε εμείς, το λένε και τα μέλη μας τα ίδια, περνάνε πολύ ωραία μαζί μας. Είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, έρχονται μέλη περισσότερα σε σύγκριση με άλλες εποχές? Το ευχάριστο ότι έρχονται και μικρά παιδιά. Γιατί ναι, ξεκίνησε μια προσπάθεια για την διατήρηση και τη διαιώνιση της παραδοσιακής μουσικής και των παραδοσιακών ελληνικών χωρών. Αν όμως δεν έχεις νέο αίμα, δεν κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Το ευχάριστο λοιπόν σε αυτή τη διαδρομή είναι ότι όλο και περισσότερα μικρά παιδιά και νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι δηλαδή από 18, 20, 25 χρονών έρχονται και πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια. Και αυτό είναι το παρηγόρο και αυτό είναι, αν θέλετε, αυτό που μας κρατάει ζωντανούς και που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν αμείβεται κάποιος. Όλα αυτά γίνονται φιλοκερδώς και γίνονται μόνο και μόνο για την αγάπη για τους παραδοσιακούς χορούς και τα τραγούδια τα ελληνικά. Για την παράσταση να πούμε ότι, έτσι πάλι ενδεικτικά, ότι κάθε χρόνο η παράσταση που κάνουμε είναι πάντα με ζωντανή ορχήστρα, δηλαδή έρχεται πάντα ορχήστρα από φέτος ενδεικτικά, έχουμε από την ορχήστρα από την Ήπειρο, είναι η ζυγιά του Ηλία του Πλαστήρα, έτσι που θα μας καλύψει όλη την παράσταση, πάντα με παραδοσιακά όργανα. Σας περιμένουμε
αύριο 26 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο για να απολαύσετε μια υπέροχη μουσικοχορευτική βραδιά. Θα έχει είσοδο? Όχι, πάντα η είσοδος μας είναι ελεύθερη, γιατί εμείς είμαστε εκπολιστικός σύλλογος. Mm-hmm. Δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο πολιτισμός μπορεί να είναι ακριβώς, αλλά είναι ανάγκη.